φωτογραφική λέσχη είναι αρρωγό στην όλη υπόθεση. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι από το ομοιρίο έργα. Επειδή είχαμε συζητήσει ότι ο μήνας του Απρίλιο θα είναι ο μήνας του βιβλίου, εγώ επειδή συγκεκριμένα πατάω σε δύο βάρκες, δηλαδή βιβλίο και φωτογραφία, και ο Σεφέρης ήταν μια έκθεση που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα να έρθει στοιχείο. Μιλήσαμε με τα παιδιά του Ομοιρίου, με το Διοικητικό Συμβούλιο, και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε την πρότασή μας. Να έρθουν οι φωτογραφίες του εραστέχνη φωτογράφου Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος όλο το αρχείο κάποιες χιλιάδες αρνητικά έχει περιληφθεί στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Έκανα τις επαφές με το Μορφωτικό Ίδρυμα και το Σάββατο έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης. Θα είναι 60 φωτογραφίες. Είναι μια μικρή επιλογή του υλικού. Το υλικό είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως σας είπα. Η έκθεση αυτή προηγουμένως είχε πάει στο Παλέρμο της Κελίας και αυτές τις μέρες τις στείλουμε και το Σάββατο τις περιμένουμε. Η θεματολογία δηλαδή των φωτογραφιών είναι διάφορες? Η θεματολογία είναι κυρίως από τα ταξίδια του, προσωπικές του στιγμές. Δεν υπάρχει, είναι μια ευρεία γκάμα. Σας λέω, προσπαθούν να είναι αντιπροσωπευτικοί των όλων αυτών των φωτογραφιών που είχε τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια.